οι εμπλεκόμενοι στη σύγκρουση έχουν συμφέρον, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, να σταματήσει ο πόλεμος. Τι θέλω να πω με αυτό. Δείτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες πέτυχαν δύο σοβαρούς στρατηγικούς στόχους. Κατέστρεψαν τη συμμαχία της Γερμανίας με τη Ρωσία και ξαναμάζεψαν κάτω από το σκύπτρο τους την Ευρώπη, που είναι ανίκανη να χειραφετηθεί πολιτικά και αμυντικά. Τα κέρδη είναι μεγάλα δηλαδή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν παραταθεί ο πόλεμος και αν περάσει ένας δύσκολος πρώτος και δεύτερος χειμώνας σε κρίση, σε πληθωρισμό, σε ανέχεια, σε πληστιστική κρίση με την Ευρώπη να κρυώνει, τότε τα κέρδη των Αμερικανών θα υποθηκευτούν. Είπαμε λοιπόν για την Αμερική. Πάμε στην Ουκρανία τώρα. Η συγκυρία από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα μπορεί να διαβαστεί, αν διαβαστεί αποσπασματικά και για λόγους επικοινωνίας, σαν μια συνεχή σειρά επιχειρησιακών επιτυχιών των Ουκρανών στο πεδίο της μάχης. Αν προσθέσουμε και την απόφαση την ευνηδιαστική της Ρωσίας, που εγώ τώρα την βλέπω κάτω από άλλο μάτι με τα όσα συνέβησαν από τη Χερσόνα, τότε ο Ζελένσκι, αν το θέλει, έχει τη δυνατότητα να πει στους συμπολίτες του ή σε αυτούς που τον στηρίζουν ότι κοιτάξτε, τώρα που πήραμε από πάνω την κατάσταση και έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων, τώρα πρέπει να κάνουμε διαπραγματεύσεις. Το ίδιο ισχύει και για τη Ρωσία. Η Ρωσία πήρε στρατηγική σημασία περιοχές στην Ουκρανία. Δεν πρόκειται να τις αφήσει. Και δεν έχει κανένα λόγο να βάλει την ασφάλεια και την ευημερία της Ευρώπης σε κίνδυνο. Αντίθετα, θέλει να κεφαλαιοποιήσει ότι αυτή ήταν που οδήγησε στην δραματισμό των εχθροπραξιών.